Κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Μία πρώτη εμφάνιση δύο ανθρώπων που φρεσκοπαντρεύτηκαν και έχουν αποκτήσει μάλιστα και το πρώτο τους παιδάκι πολύ πρόσφατα. Το σχολιάσαμε κιόλας όταν είδαμε την άφηξή τους στο θέατρο εχθές Λαμπέτη, όπου πήγανε να δούνε την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης. Αναφέρομαι στον κύριο Αποστολάκη και στην Αμέλεια Αναστασάκη, που μόλις μία εβδομάδα, 10 μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, εμφανίστηκε. Παρά το γεγονός που πολλές λένε ότι οι λεχόνες, ξέρεις, πρέπει να μένουν 40 μέρες μες στο σπίτι. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν και στις κάμερες. Κάποια πράγματα αξίζουν περισσότερο όταν δεν τα συζητάμε και τα κρατάμε για μας. Είμαστε καλά. Αυτό είπε. Ποιο ήταν το ερώτημα? Για το ερώτημα ήταν σίγουρα για το μωρό. Mm-hmm. Πώς είναι το μωρό και πώς φαντάζομαι ότι είναι. Καλά, δεν είναι ρωτήσαμε πώς είναι ηλίθι το μωρό. Εντάξει, από τη στιγμή που βγαίνει 6-8 μετά από μία εβδομάδα, ξέρεις και τι θα ερωτηθείς. Για το μωρό θα σε ρωτήσω. Τι άλλο να ρωτήσουν την Αμελία να σκάσει τώρα. Είναι μία πρεμιέρα, δηλαδή δεν έχεις κάτι άλλο. Έχει παίξει το θέμα σου πάρα πολύ. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Εγώ θεωρώ όμως ότι ήδη είχε τα νεύρα τη. Δηλαδή πρέπει να πήγε στην πρεμιέρα, όχι κίνηση, με τόσο καλή διάθεση. Μπορεί να έχει κίνηση, γιατί την έχουμε συνηθίσει στην Αμέλεια Αναστασάκη να είναι πάντα με το χαμόγελο, να απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Όπου μπορεί να τη είχε προκύψει κάτι, καλά. Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή να τη ήρθε και αυτό και να πάρει. Ναι, αλλά όλο αυτό. Αυτό δεν έχουμε δει και πολλές φορές μπροστά στους δημοσιογράφους. Αλλά πέρα από αυτό, αν θυμάστε, η εγκυμοσύνη ήταν ένα θρίλερ πάλι. Ήταν με την κοιλιά. Τούρλα, ας πούμε, και ακόμα αμφισβητούσαμε την εγκυμοσύνη. Από την άλλη, βλάκα συνεργάτες και κι άλλο. Να μην πέσουμε να τη φάμε κιόλας στην Αμέλεια. Να πούμε κιόλας ότι, εντάξει, μία ερώτηση δέχτηκε και απάντησε μονολεκτικά. Θα μπορούσε, αν είχε ερωτηθεί περισσότερο, να γνωρίζουμε αν θέλει πραγματικά να μιλήσει ή όχι για το μωρό. Μπορεί τα παιδιά να μην θέλουν να ματιάσουν και το μωρό. Πολλές μαμάδες το έχουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι το βγάλει έτσι, παιδάκι μου. Καλά, δεν είναι να μιλήσει για το μωρό. Μπορεί να το θεωρεί που σου ζητάει. Να σου ζήσει αυτά πώς είναι το μωράκι. Δηλαδή, τι έπρεπε να τη ρωτήσουν. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ. Διότι θα μας θυμίσει έτσι η προσωπικότητα που όλοι έχουμε αγαπήσει, παρά το γεγονός ότι είναι κακή. Έτσι, δηλαδή,